πρόσκληση να παρευρεθώ απόψε εδώ. Το είχα επιλέξει να έρθω γιατί περίπου είναι 10 με 15 προσκλήσεις τη μέρα. Οπότε είχα από τις αρχές της εβδομάδας είχα επιλέξει ότι αυτό στο χώρο στη δίτα του νόμα. Με τον νόμα, όπως είπε και ο Χριστός, συνδέουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο αδελφός ήταν παίκτης του χώρου στην Μεσογειακή, στον Νότο, μετά στην Ολυμπιακό, στην Εθνική Ομάδα και τελείωσε η καρδιά του παίζοντας τον νόμα. Και από τότε έτσι, έχω αρκετές μνήμες. Βέβαια, οι περισσότερες μνήμες, δεν σας κρύβω, ότι ήταν οι μάχες που είχαμε δώσει μεταξύ του Νότου και του Νόβα, ειδικά το 2008-2009 που κατέβηκε η ομάδα στην ΑΠΑΕΝΑ. Ο Νόβα είχε μόλις πέσει νομίζω και γενικά το παιχνίδι εδώ στον Βόρο είχε κρίνει την άνοδό μας. Ήταν πάρα πολύ ισχυρό και επειδή όπως όλο το συνόδο έπρεπε κάπου να είναι και να μην βλέπουμε, είχε στην αγκαλιά το μακαλί της Αγίας Ορέντσιος. Λοιπόν, είναι αλήθεια και έχω συζητήσει με όλους τους βουλευτές τον Αλέξανδρο και με ευχαριστώ και με όλους να δώσουν ιδέες για πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και πράγματι με τους συνεργάτες μου και με την Γιάννα Παπαδημητρίου και με τον Γιάννη Αναστασίου και με όλα τα παιδιά που είμαστε μαζί στην παράταξη, ξέρω τις προσπάθειες, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την αδειοδότηση των μεταναστάσεων και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν πράξη. Οπότε μέσα σε επόμενες μέρες θα πρέπει να έρθει στο γραφείο με διοίκηση να προγραμματίσουμε ακριβώς την χρηματοδότηση στο Μαχαγείο για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο δεσμεύομαι ότι θα γίνει μια στο 2024. Λοιπόν, πριν κλείσω, επειδή ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν πολύ τα λόγια, θα σας πω κάτι και με αυτό να κλείσω. Εμπειρογνώμονα στην ελληνική αποστολή το 2004 σε περιπτώσεις αντιδόμη όπου είχα ασχοληθεί για τους Έλληνες αθλητές όταν πιάνονταν αθλητή και εκεί γνώρισα έναν Σλοβάκο αθλητή του Κανό ο οποίος μου είπε κάτι το οποίο το θυμάμαι, το έχω γράψει στο γραφείο μου να το θυμάστε κι εσείς οι μικροί αθλητές ότι ο αθλητισμός δεν βελτιώνει το χαρακτήρα, απλά τον αποκαλύπτει. Ευχαριστώ πολύ.